Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφήχθησαν στα κατατόπους μπλόκα της Θεσσαλίας οι αγρότες με τα τρακτέρ τους που συμμετείχαν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Τρίτη το απόγευμα. Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι, οι αγρότες έφτασαν συντεταγμένα, ενώ από σήμερα ετοιμάζουν νέες συσκέψεις ώστε να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων. Εχθές το βράδυ, τις πρώτες μεσονύκτιες ώρες, επέστρεψαν τα τρακτέρ, τα ηρωικά τρακτέρ από Καρδίτσα και αποφάρισαν στον κόμβο Ε65, όπου συμμετείχαν στο μεγαλειώδη συλλαλητήριο της Αθήνας. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι ήταν όλοι μαζί ενωμένοι, μαζί και ο κόσμος των Αθηνών. Δώσαμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας είναι εδώ, ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη υποστήριξης και αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στον τόπο. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα υπάρχει γενική συνέλευση στο μπλόκο Ε65, όπου θα γίνει αποτίμηση του αγώνα και του συλλαλητηρίου και οι αγρότες είναι αυτοί που θα συνεχίσουν για τη συνέχεια ή μη των κινητοποιήσεων. Το αγροτικό κίνημα μετά το συλλαλητήριο βγήκε πιο ενωμένο από ποτέ. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε αλλάξει σελίδα και πλέον πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερο όχι μόνο για αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Μέχρι την Τρίτη αναμένεται και η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες από τις παρακάρλιες περιοχές.